Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, κύριε Χατζηγιάννη, μου το Skype σας. Δυστυχώς είμαι καθοδόν. Α, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χατζηγιάννη, ξεκινάω από εσάς. Να ξεκινήσω από το διαζύγιο. Ένα plan B που φαίνεται να γίνεται plan A. Και να δούμε τι ακριβώς έχουμε νεότερα για το βασιλικό. Για τον τερματικό. Δυστυχώς, μετά από την απαγοητευτική χθες ενημέρωση που είχε κάνει ο Υπουργός, ουσιαστικά μας λέει ότι επιλέγει τον δρόμο του διαζυγίου. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνουμε σε περιπέτειες. Δεν υπάρχει ούτε A, ούτε B, ούτε C plan όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Αυτό να μας αφήσουν στην ησυχία μας με όλες αυτές τις θεωρίες και επικοινωνιακές μεθοδεύσεις προκειμένου να δικαιολογήσουν αυτή την κατάσταση στην οποία έχουν οδηγήσει το ενεργειακό αυτό θέμα του τόπου, το οποίο είναι ύψης της στρατηγικής σημασίας. Άρα δεν σας είπαν ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, δηλαδή όταν λέμε ότι πάμε όχι σε διαζύγιο. Όχι βέβαια, είναι έκθεση ιδεών που εκφράζεται κάθε φορά. Αυτά δεν τα αγοράζουμε πλέον. Πραγματικά είναι τόσο κουραστικά να κάθε εξέλιξη η οποία συμβαίνει και είναι αρνητική, εν πάση περιπτώσει αποτυχία, να παρουσιάζονται, να έρχονται και να μας παρουσιάζουν για πλάνα εναλλακτικά κλπ. Το γεγονός είναι ένα. Δεν υπάρχει στον ορατό ορίζοντα έλευση φυσικού αερίου στην Κύπρο. Και τώρα πώς θα έχει αυτή η κατάληξη του διαζυγίου, πώς θα γίνει ο διαχωρισμός των σύμπλην κάθε πλευράς, αυτό είναι το δεύτερο θέμα. Ναι. Αν θα μας μείνει ένα πλοίο και δεν θα ξέρουμε τι θα το κάνουμε, ένα πλοίο το οποίο χωρίς τον κατασκευαστή ουσιαστικά θα είναι ανόητο κάποιος να πιστεύει ότι μπορεί να λειτουργήσει και να λειτουργήσει πού, όταν δεν έχει ούτε τερματικό, ούτε πλατφόρμες, ούτε οτιδήποτε άλλο. Και εξάλλου και από την άποψη ότι και η δική μας πλευρά τίποτα δεν έχει κάνει θεσμικό προκειμένου να ετοιμάσει την έλευση φυσικού αερίου ως σύστημα, όχι μόνο ως υποδομές. Μας έστειλε η ΡΑΕ κούκολη για σε κρεμότητες οι οποίες έπρεπε να γίνουν. Τη λίστα, τι πρέπει, το checklist. Αυτό πρέπει να γίνει, το άλλο πρέπει να γίνει, το άλλο πρέπει να γίνει. Μας έστειλε και η ΔΕΦΑ. Και μένω μέχρι εδώ, γιατί υπάρχουν σε εξέλιξη διαιτητικές διαδικασίες. Καλά, ναι, εντάξει, είναι και αυτό. Κύριε Παπαδούρη, έρχομαι κοντά σας, γιατί όπως και να το κάνουμε, τον Προμηθέα, θα πρέπει να δούμε αν θα τον έχουμε τελικά. Και αν για αυτό το πλοίο θα πληρώσουμε και τα 25 επιπλέον εκατομμύρια που μας ζητάνε. Γιατί αν δεν κάνω λάθος και αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήταν ότι το πλοίο είναι έτοιμο να σαλπάρει, αλλά δεν έχει σαλπάρει. Μας είπανε για μέσα Ιουλίου. Τι ενημέρωση είχατε χθες για το πλοίο? Η ιδιαίτερη ενημέρωση για το πλοίο δεν μπορώ να πω ότι είχαμε ενημέρωση. Κατερίνα, απλά αυτό που θέλω να πω, όσον αφορά το πλοίο, προσωπικά το είχα αναφέρει πριν περίπου ένα μήνα, όταν είχαμε ξανά ενημέρωση στην Επιτροπή, ότι το πλοίο είναι μέσω της σαφώς ένα διαπραγματευτικό εργαλείο που έχει η κινέζικη χειροπραξία. Γιατί από τη μια λέμε να έχουμε την κυριότητα του πλοίου, αλλά να έχεις κυριότητα χωρίς κατοχή, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ναι. Πρέπει να αναχθεί η κατοχή του πλοίου. Άρα νομίζω ότι είναι το μοναδικό διαπραγματευτικό, σοβαρό διαπραγματευτικό, άμεσο διαπραγματευτικό εργαλείο που έχει η κυριοπραξία. Και νομίζω ότι διαμέσων της παράδοσης, της παραχώρησης, της κατοχής δηλαδή του πλοίου, θα διαπραγματευτεί γενικότερους όρους του συμβολέου. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ολόκληρη διαδικασία στο Λονδίνο με το διοικητικό δικαστήριο. Ναι, ναι. Δεν σημαίνει τελικά, δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει αν στο τέλος της ημέρας θα υπάρχει μια κατάληξη ότι και ουθενός οι δύο πλευρές τερματίζουν τη σύμβαση και τι θα σημαίνει αυτό για το θέμα τη εξέλιξη του Διοικητικού Δικαστηρίου στο Λονδίνο. Να θυμίσω ότι εκεί είναι για αυτά τα 200 εκατομμύρια. Ναι, ναι, ναι.
Πριν έχουμε ακραία τα μόνο τα 200 εκατομμύρια, να θυμίσω ότι είναι ταυτόχρονα και τα νομικά έξοδα, τα οποία μας έχει τονιστεί λίγες φορές ότι θα είναι υπέρογκα ποσά. Άρα νομίζω ότι η κυριοπραξία διαμέσων της παράδοσης κατοχής του πλοίου θα διαπραγματευτεί και θα περιμένω ενημέρωση να δούμε τελικά κάποιος πρέπει κάποτε να καθίσει και να μας πει τι θα μας τυχήσει στο τέλος της ημέρας αυτή όλη η υπόθεση. Ναι. Άρα τι ενημέρωση είχατε χθες, ότι πάμε σε διαζύγιο αυτό? Δεν καταλαβαίνω, αφού δεν σας είπαν ούτε για τον Προμηθέα, δεν σας είπαν ούτε για την διαδικασία που υπάρχει στο εξωτερικό με το δικαστήριο στην Αγγλία. Δεν σας είπαν ούτε αν θα δώσουμε επιπλέον τα 25 εκατομμύρια για τον Προμηθέα. Όχι, δεν μπήκα, αν επιτρέπετε. Ναι, σταλώ. Ελάτε, κύριε Χατζηγιάννη. Σταύρο, απλώς να επαναλάβουμε ότι ο Υπουργός έχει κάνει μια εκ του έξω ενημέρωση για το θέμα αυτό, κάπως συμπερασματικής προσέγγισης. Δηλαδή έχει πει ότι οδηγούμαστε πλέον στο διαζύγιο. Εντάξει, αυτό άλλα, κύριε Χατζηγιάννη βεβαίως φαινόταν τους τελευταίους τρεις μήνες, έτσι. Δηλαδή και εμείς που δεν κατέχουμε όχι το ακριβώς, θέμα. Όχι ακριβώς. Εκεί γινόντουσαν προσπάθειες να υπάρξουν συμβιβασμοί. Και αυτή ήταν και η έκκληση η δική μας, προκειμένου να μην υπάρξουν αυτές οι. Ναι. Μεγάλες επιπτώσεις όσον αφορά το θέμα του φυσικού αερίου, γιατί αυτό αντιλαμβάνεστε άψιδε και το κόστος παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς επίσης ρήπους, καθώς επίσης ευρύτερα τη στρατηγική του ενεργειακού μας μείγματος στη χώρα, με το τι αυτό σημαίνει. Να, λοιπόν, να έρθω λίγο. Ελάτε, κύριε Παπαδόπουλο. Για να είμαστε δίκαιοι με όλους, τουλάχιστον ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου που είχαμε διάφορες εκθέσεις για το έργο αυτό. Για μας ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα. Μας δόθηκαν τα στοιχεία. Κάποιος πρέπει να ρωτηθεί στο τέλος της ημέρας πώς κατέληξε αυτό το έργο στα αυτήν την κοινοπραξία. Αυτό διερωτώνται αρκετοί από την αρχή, κυρία Παπαδούρη. Να σας πω λίγο, θέλω να πω και λίγο στην ηλεκτρική διασύνδεση. Ξέρουμε ότι την Πέμπτη θα υπάρξει αυτή επιτέλους η μελέτη κόστους ωφέλους. Έχουμε κάποια άλλη ενημέρωση εκτός από το ότι έχει οριστεί η Πέμπτη ότι είναι η μέρα που θα δοθεί η μελέτη? Κύριε Παπαδούρη. Την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, θα δοθεί αυτή η μελέτη κόστους ωφέλους. Κοιτάξτε, από την μια έχουμε τον ΑΔΜΗ, ο οποίος πραγματικά ήδη το νιώθουμε ότι με απειλητικές προθέσεις προσπαθεί να προχωρήσει στη μετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε αυτόν το έργο. Ναι. Από τη μέρα, πραγματικά από τη μέρα που είχαμε την απόφαση της ΔΡΑΕΚ, που αν με ρωτάτε πολύ σωστή απόφαση της ΔΡΑΕΚ, ότι δεν, για έναν ιδιωτικό έργο, παρακαλώ να το καταλάβουμε αυτό, είναι ιδιωτικό έργο. Μπορεί να χρεωθούν το παρελθόν κάποιος ο οποίος δεν ασχοληθούν, ίσως να νόμιζε ότι το προηγούμενο project, δηλαδή ο Eurasia Interconnector, φαινόταν λες και ήταν έναν κυβερνητικό έργο. Δεν ήταν, ήταν έναν ιδιωτικό έργο και πραγματικά χαιρετίζουμε τη στάση της ΔΡΑΕΚ και την απόφαση της ΔΡΑΕΚ, ότι δεν είναι δυνατόν για ένα ιδιωτικό έργο να ξεκινήσει να πληρώνει προκαταβολικά ο καταναλωτής, ναι, χωρίς να απαντηθεί καν το ερώτημα λόγω των τεχνικών δυσκολιών που μπορεί να έχει αυτό το έργο, τι θα γίνει σε περίπτωση που θα πούμε ότι θα έχουμε την ίδια κατάληξη που έχουμε και με την κινέζικη κοινοπραξία. Δηλαδή να έρθουμε μετά από 3 χρόνια να πούμε ούψ, τελικά δεν θα γίνει το έργο αυτών των ιδιωτικών έργων, αλλά ο καταναλωτής έχει ήδη πληρώσει εκατομμύρια, εκατομμύρια και πότε τώρα, σε μια περίοδο που ο καταναλωτής, Κατερίνα, για όλα αυτά που συζητούμε ένα ταχτά χρονικά διαστήματα που αφορούν θέματα ενέργειας, ο καταναλωτής περιμένει πότε θα φτηνήσει το ρεύμα, αλλά φαίνεται εκ των εξελίξεων είναι πολύ δύσκολο το ερώτημα να απαντήσει. Λοιπόν, κύριε Χατζηγιάννη, και τώρα είναι και μια ερώτηση του εκατομμυρίου ή κι άλλων εκατομμυρίων. Και την έθεσε προχθές και δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να τη θέσει και στον ΑΔΜΗ όταν θα έρθει και θα έχει ενημέρωση. Πώς γίνεται μια επένδυση των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, έχει σημασία το ποσό που λέμε, να εξαρτάται από τα 25 εκατομμύρια που θα βάλει ο Κύπρος καταναλωτής πριν να κατασκευαστεί? Υπάρχει λογική τα 2 δις με τα 25 εκατομμύρια, κύριε Χατζηγιάννη?
Λοιπόν, για να αποκαταστήσουμε, τι αριθμοί υπάρχουν στην πραγματικότητα. Ούτε 25 εκατομμύρια υπάρχει, ούτε οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει ένα γεγονός των 2 περίπου δισεκατομμυρίων, 1,94 εκατομμύρια. Ένα, γι' αυτό είπα 2. Το τελικό κόστος του έργου, όπως σήμερα φαίνεται, ναι, αν μείνει τόσο. Όμως, αν μείνει τόσο, γιατί ναι, κανένα έργο τέτοιο δεν ξεκινά με α και να μην καταλήξει τουλάχιστον με 2α. Άρα λοιπόν η φόβη μου είναι ότι θα διπλασιαστεί αυτό το ποσό. Ωστόσο όμως δεν έχω τεκμηρίωση για να επιμένω πάνω σε αυτό το σοβαρό επικίνδυνο ενδεχόμενο. Αυτός είναι ο ένας αριθμός. Υπάρχουν και άλλοι αριθμοί που λένε το εξής. Υπάρχει μια κατανομή, άδικη για μένα, όμως δεδομένη είναι εκεί στα χαρτιά. 67% συμμετέχει η Κύπρος με 33% στο όλο επενδυτικό project. Και το 50%, δηλαδή αυτό είναι το 50%, το υπόλοιπο 50% θα πρέπει να προέρχει από grant, από επιδοτήσεις. Μάλιστα. Για να μπορεί να είναι το έργο βιώσιμο. Ναι. Με άλλα λόγια να το πω στους αρχικούς αριθμούς. Ήταν 1,4 δισεκατομμύρια το αρχικό κόστος της επένδυσης. Ήταν να δώσει 67% με 33% η Ελλάδα, 67 η Κύπρος, 33, και 750 εκατομμύρια θα δινόντουσαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που από αυτά ήταν τα 650 της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθαρά, συν τα 100 της Κυπριακής Δημοκρατίας που τους υποσχέθηκε να δώσει κάτω από το ταμείο, από ειδικών ταμείων, ναι, ανάκαψης και ανθεκτικότητας. Ναι, ναι. Αυτοί είναι οι αριθμοί οι οποίοι υπάρχουν. Ναι. Τώρα, από εδώ και κάτω, όταν το 1,4 είναι 1,9, δημιουργείται ένα κενό στην επιδότηση που έχει να κάνει με 100 εκατομμύρια. Τώρα, με ποιον πονηρών τρόπων έρχεται και η Κυπριακή Δημοκρατία μαζί με τον ΑΤΜΙΕ να χειριστούν αυτό το θέμα, είναι ότι, ξέρετε, αυτά τα 100 εκατομμύρια δεν θα τα βάλουμε μέσα, θα μπούμε μέτοχοι, λέει η Κυπριακή Δημοκρατία. Το Υπουργείο Οικονομικών φυσικά διαφωνεί. Ναι. Εν πάση όμως περιπτώσει, το Υπουργείο Εμπορίου, το οποίο δείχνει υπέρμετρο ζήλο σε ταύτιση με τις θέσεις του ΑΤΜΙΕ, έρχονται και λένε αυτά τα 100 εκατομμύρια θα πρέπει να τα μετακυλήσουμε από σήμερα μάλιστα στους καταναλωτές. Αυτό είναι ένα έσχος το οποίο δεν μπορέσαμε ως Επιτροπή, και λυπούμε να πω ότι μόνο η Επιτροπή Ενέργειας της Βουλής ασχολείται με αυτό το θέμα, και προς τιμήν της, πολύ σωστά υπόθηκε από τον συνάδελφο προηγουμένως, η ΡΑΕΚ, η οποία στάθηκε στον πούντον της έναντι αυτών των πιέσεων, τις οποίες δέχεται και η ΡΑΕΚ, αλλά και μέσα από εμβολισμούς επικοινωνιακούς και όλα αυτά που υπάρχουν στο παρόν στάδιο, να μην προβάλλονται προς τα έξω οι επιθετικές διαθέσεις του ΑΤΜΙΕ. Και είναι επιθετικές οι διαθέσεις του ΑΤΜΙΕ. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι δεν θέλει να πάρει κανένα ρίσκο της αβεβαιότητας που υπάρχει σε αυτό το έργο. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία πρόταση, καμία σύμβαση ούτε με την εταιρεία Siemens, ούτε με την εταιρεία Nixon, πόσο θα είναι το πραγματικό κόστος, αν μπορεί να γίνει, τι δεσμεύσεις αυτοί οι υπεργολάβοι μπορούν να πάρουν, δεσμευτικές εν πάση περιπτώσει συμβάσεις που το ρίσκο τουλάχιστον να μοιράζεται. Όλα αυτά τα χώνουν και έρχεται με αυτόν τον άτσαλο, άκοψον, επιθετικό τρόπο να επιβάλλει και να απαιτήσει να υπάρχει σήμερα απόφαση. Και ποια πρέπει να είναι αυτή η απόφαση? Να ξεκινήσει ο Κύπριος καταναλωτής να πληρώνει από σήμερα, να του πληρώνει τέλος. Και υπάρχει ακόμη ένας αριθμός ο οποίος υπάρχει, είναι το 8,3% στην απόδοση του κεφαλαίου. Πρωτόγνωρη, πιο ακριβό ακόμα και από τα εθνικά ομόλογα. Άρα λοιπόν μου είναι αδιανόητο, στην πραγματικότητα μου είναι αδιανόητο να υπάρξει υπαναχώρηση από πλευράς της ΡΑΕΚ, και τους έχω στείλει επιστολή βάσει και του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Ενέργειας και της ΡΑΕΚ ότι οφείλετε, διαχειρίζεστε το εθνικό συμφέρον. Ναι. Στην περίπτωση που δεν λάβετε αυτή την απόφαση που θα λάβετε στη βάση τεκμηρίωση και μελετών, τίθεται το εθνικό συμφέρον σε επικινδυνότητα
και είστε υπόλογοι στη δικαιοσύνη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Παπαδούρη, ευχαριστώ και εσάς. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε πάρα μα πάρα πολύ σύντομα, γιατί αυτές οι εξελίξεις μας αφορούν. Απλά, Κατερίνα μου, μου, πριν να κλείσουμε την κρίση του Δημοκράτηρα, να συμπληρώσω κάτι όσον αφορά τα ποσά. Όσον αφορά αυτόν τον ποσό το οποίο ζητήθηκε από τη ΡΑΕΚ, να είμαστε ξεκάθαροι ότι όντως η ΡΑΕΚ, όπως το έχει πει ο Κυριάκος, στάθηκε στον πούντον του. Ναι, ναι. Και δεν αφορά μόνο αυτόν το ποσό ανά κιλοβατόρα, γιατί αυτόν ήταν το ποσοστό που ανέφερε ο Κυριάκος στο συγκεκριμένο κόστος που έχουμε σήμερα. Ναι, ναι, δεν ξέρουμε αύριο πόσο θα γίνει. Ναι, ναι, σωστό. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ένα ποσό καθορισμένο και αυτόν είναι. Είναι ποσό το οποίο, αν τελικά αλλάξει η απόφαση η ΡΑΕΚ, ο Κύπριος καταναλωτής να είναι έτοιμος ότι με την πρώτη δυσκολία που θα έχει, με την πρώτη τεχνική δυσκολία που μπορεί να έχει το έργο ή με την πρώτη αύξηση τιμών, αυτό το ποσό θα μπορεί εύκολα θα να μεταβάλλεται στις πλάτες του. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλημέρα.